In Business News. Τις πύλες του προς το κοινό άνοιξε την Παρασκευή 1η Ιουνίου το γνωστό ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό, το οποίο από το Σεπτέμβριο του 2016 είχε αναστείλει τη λειτουργία του με στόχο την ανακαίνιση, αναβάθμιση και αναθεώρηση της διευθυντικής δομής του, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σημερινού τουριστικού προϊόντος. Η κάμερα του In Business News βρέθηκε στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο και κατέγραψε τις πρώτες εικόνες. Έχουμε αναβαθμιστεί από όλες τις πλευρές και ποιοτικά, πάρα πολύ στην κουζίνα, στα μπαρ μας, είναι όλα πλήρως εξυπλισμένα. Οι χώροι μας εδώ είναι όλοι καινούργοι, από το λόμπι μέχρι το μπαρ και ένα καινούργιο πριβέ εστιατόριο που θα λειτουργήσει στο μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Το όλο project της ανακαίνησης, συνολικού κόστους 2.140.000 ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν περίπου χρόνο με την παράδοση των έργων της δεύτερης φάσης, η οποία ξεκινά σύντομα. Κατά την πρώτη φάση ανακαινίστηκαν τα 2/3 των δωματίων και τα μπαλκόνια, το λόμπι του ξενοδοχείου, το μπαρ, το εστιατόριο, όπως και οι εξωτερικοί χώροι, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο. Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες με στόχο το χειμώνα να λειτουργήσει και θερμαινόμενη πισίνα. Ως προς τη δεύτερη φάση, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος, έναν καινούριο κέντρο ευεξίας, SPA, το οποίο θα ανοίξει του χρόνου. Ίσως μια καινούργια ταβέρνα παραδοσιακή, κυπριακή. Το άνοιγμα του ξενοδοχείου ανέμενε με προσδοκία πολλής κόσμος, γεγονός που φαίνεται και από τις αυξημένες κρατήσεις. Είναι αρκετά πολλές οι κρατήσεις, μπορώ να πω. Ο κόσμος αγκάλιασε το ξενοδοχείο Ρόδων. Ήδη έχουν γεμίσει όλα τα Σαββατοκυριακά μας, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον στα απλά δωμάτια. Οπότε ο κόσμος, αν θέλει να κλείσει να έρθει να μείνει το Σαββατοκυριακό στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο σύντομα. Σύμφωνα με τον κύριο Ζάμπογλου, οι πελάτες που έκαναν κράτηση στο ξενοδοχείο είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό Κύπροι, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί ξένοι. Κατά έναν πολύ μεγάλο ποσοστό είναι Κύπροι. Υπάρχουν όμως και ξένες αγορές, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τη γερμανική αγορά, από την αγορά του Ισραήλ, από αγορές αθλητικού τουρισμού να πούμε, είτε είναι ποδηλάτες, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι ακόμα και σε special interest, ειδικού ενδιαφέροντος αγορά, φυσιοδίφες που θέλουν να έρθουν στην περιοχή. Ρωσική αγορά, ουκρανική αγορά έδειξε ενδιαφέρον λόγω της τοποθεσίας του ξενοδοχείου, είμαστε κοντά σε εινοποιεία, σε εκκλησίες. Ο Γενικός Διευθυντής του Ρόδων ανέφερε πως ενδιαφέρον υπάρχει και από μεγάλα τουριστικά γραφεία, τονίζοντας πως ήδη η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου έχει υπογράψει συμβόλαια με όλα τα μεγάλα γραφεία στην Κύπρο. Πάντως, ο κόσμος έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ξενοδοχείο. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει. Εσείς το εισπράττετε αυτό το ενδιαφέρον? Βεβαίως το εισπράττουμε και από τα τηλεφωνήματα του κόσμου. Το εισπράττουμε και από τα διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπως τα Facebook. Ναι, είναι, τον ευχαριστούμε τον κόσμο. Οι τιμές είναι προσιτές. Έχουμε ειδικές τιμές για Κύπριους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο είναι στελεχωμένο με περίπου 50 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων το 90% είναι κάτοικοι της περιοχής Πιτσιλιάς. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια για αναβάθμιση του ξενοδοχείου στην κατηγορία 4 αστέρων, ήδη έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις και η διαδικασία προχωρεί.